Έχουμε συνδεθεί με τον εκδότη της Real News, Νίκο Χατζενικολάου, στα γραφεία της εφημερίδας. Νίκο, ακούσαμε τα αιτήματα των εργαζομένων, υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, αυτή των φοιτητών και των οικογενειών τους. Μάρα, θα έλεγα ότι είμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Ξαναζούμε στο ξεκίνημα μιας σχολικής χρονιάς, αυτά που ζήσαμε στη λήξη της προηγούμενης, αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, είτε στην αρχή είτε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους Θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου και πάλι η συζήτηση δεν είναι για την παιδεία Συζητάν οτιδήποτε άλλο εκτός από την ουσία της εκπαίδευσης εκτός από το γεγονός δηλαδή ότι η παιδεία μας δεν ζει τις κορυφαίες στιγμές της και αυτό είναι ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη κρίση στην ελληνική κοινωνία με τη μεγάλη κρίση στην ελληνική οικονομία Θέλω να πω καταρχήν ότι οι καταλήψεις δεν μπορεί να γίνονται όπλο στα χέρια κανενός άλλου, δηλαδή δεν μπορεί οι μαθητές ή οι φοιτητές να αξιοποιούνται στον ακήρυκτο ή στον κηρυγμένο πόλεμο εκπαιδευτικών Υπουργείου κατά βούληση. Αυτό δεν είναι σωστό να συμβαίνει, δεν είναι σωστό δηλαδή να κλείνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα επειδή κάποιοι παίζουν στη σκακέρα της πολιτικής και του συνδικαλισμού τα δικά τους παιχνίδια.